Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θέλω να μιλήσω για την ιδέα του Χριστού. Λοιπόν, επειδή τώρα όλες οι αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια και πολλά ακούγονται, θα ήθελα να σας δώσω τη δική μου ερμηνεία, έτσι, βάσει της δικής μου της συνείδησης, σχετικά με αυτό όλο το ιστορικό δράμα που παίχτηκε σαν το Χριστό που όλοι ξέρουμε. Λοιπόν, επειδή έχω μόνο 15 λεπτά βίντεο, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομος. Αν δεν προλάβουμε, τα κάνουμε σε δύο μέρη. Καταρχήν, θέλω να χωρίσω λοιπόν αυτό όλο το δράμα, το ιστορικό και μεταφυσικό που παίχτηκε, φίλοι, σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο σημείο είναι, φίλοι, η οντότητα που εσαρκώθηκε σαν Χριστός. Το δεύτερο σημείο είναι η εσάρκωση, ο άνθρωπος Χριστός, που είναι κομμάτι της οντότητας αυτής. Το τρίτο είναι η χριστική συνείδηση. Και το τέταρτο, φίλοι, είναι τα πάθη του Ιησού, οι παραβολές και τι σημαίνουν όλα όσα γράφτηκαν στην Καινή Διαθήκη. Αυτά τα τέσσερα σημεία, φίλοι, είναι τα κλειδιά που κάποιος που έχει γνωρίσει ορισμένες πτυχές του εαυτού του, ξαναλέω, και είναι αφυπνισμένος σε ορισμένα επίπεδα, μπορεί να καταλάβει. Ας αναλύσουμε τώρα τι λέμε και να δώσουμε στον κόσμο, θα λέγαμε, ένα διαφορετικό κομμάτι, μια που τώρα είναι η περίοδος των αλλαγών και της αφύπνισης. Καταρχήν, ας πιάσουμε την οντότητα που λέγεται που εσαρκώθηκε σαν Ιησούς. Αυτή η οντότητα, φίλοι, φυσικά δεν έχει όνομα, έτσι, γιατί δεν είναι μια εσάρκωση, είναι μια οντότητα αιώνια, έχει τη δική της ψυχή. Λένε ότι η ψυχή που εσαρκώθηκε σαν Σοκράτης, η ίδια ψυχή έχει παράλληλη εσάρκωση τον Ιησού της Ναζαρέτ ή Εμμανουήλ, όπως το λέγαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχουν ορισμένες, θα λέγαμε, οντότητες που είναι σανότερες πυκνότητες και έρχονται εδώ είτε από συμπόνια για να βοηθήσουν ή να πάρουν τις εμπειρίες. Μια από αυτές τις οντότητες, της τέταρτης πυκνότητας, της πράσινης ακτίνας, της συμπαντικής αγάπης, στα ανώτερα κλιμάκια, στα ανώτερα επίπεδα που ήταν έτοιμο να περάσει στην πέμπτη πυκνότητα, ήταν αυτή η οντότητα που εσαρκώθηκε σαν Ιησούς. Ηθελημένα κατέβηκε κάτω να παίξει αυτό το ρόλο από συμπόνια και για διδασκαλία, για να δώσει στην ανθρωπότητα ορισμένα μηνύματα βάσει της οντότητας δόνησης που είχε στην τέταρτη πυκνότητα. Από εκεί και πέρα, φίλοι, ξεκινάμε, αφού αφήσαμε, τα είπαμε χοντρικά, θα λέγαμε, και σε γενικά πλαίσια για την οντότητα τη συγκεκριμένη, έτσι που εσαρκώθηκε σαν Ιησούς, ας πιάσουμε το δεύτερο κομμάτι τώρα της ανάλυσής μας, που λέγεται η εσάρκωση αυτής της οντότητας. Ο άνθρωπος, τα λέγαμε εισαγωγικά, Ιησούς, έτσι. Λοιπόν, ο Ιησούς τώρα της Ναζαρέτ, ο Εμμανουέλ όπως το λέγανε, γεννήθηκε λοιπόν, ήταν ένα star seeder, ας πούμε, όπως σας είπα, και μέσα του είχε κρυσταλλωμένες ήδη ορισμένες ενέργειες, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο για να καταλάβετε, και αυτό τον έκανε πολύ πιο εύκολα να θυμηθεί ορισμένες πτυχές του εαυτού του. Είδε τη δύναμη που υπήρχε μέσα του και έπρεπε να την κοντρολάρει. Γίνηκαν ορισμένα γεγονότα που του έδωσε αυτό το ερέθισμα, το σοκ, όπως ο κάθε άνθρωπο, για να δει και να θέλει να ψάξει να κοντρολάρει αυτή την ισχύ που είχε μέσα του, την ενέργεια, να την πολλώσει θετικά. Λοιπόν, ας μην τα απολογούμε, όπως πιο πολύ γνωρίζετε, τον πήραν οι Εσέοι, τον μοιήσαν, πήγαν στην έρημο, πήρε άλλη μοίηση εκεί πέρα, πήγε στην Αίγυπτο, πέρασε από παντού, πέρασε και από την Ελλάδα, λένε, και γενικά πήρε πάρα πολλές μοιήσεις, είχε φτάσει να γνωρίζει για τον Ιουδαϊσμό, για τα πάντα, είχε πάρει και την μοίηση, ας πούμε, το αξίωμα του Ραβί, των Ιουδαίων, των Ισραηλιών, δεν ξέρω τι ήταν αυτά, αυτά λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, και μετά λένε ότι γύρισε μετά τα 25 σπίτι, θα λέγαμε, στα πατρικά εδάφη, που άργησε και ασχολήθηκε και με το επάγγελμα του πατέρα του, από ό,τι λένε, για να ισορροπήσει μέσα του, ας πούμε, όλες τις πτυχές, να έρθει μια ισορροπία, και ξεκίνησε μετά το έργο του τη διδασκαλία. Σε αυτή τη διδασκαλία, λοιπόν, είχε ορισμένα άτομα που ήταν οι μαθητές του, και μία από αυτές ήταν η Μαρία, δεν ξέρω, η Μαγδαληνή. Αλλά σε καμιά περίπτωση φίλοι δεν την κάνουν να είναι πόρνη. Και αυτό είναι άλλο ζήτημα που θα μπορέσουμε να το αναλύσουμε σε άλλα βίντεο. Επειδή πάσαν τα 5 λεπτά, λοιπόν, αυτός
Ο δάσκαλος λοιπόν, ο Ιησούς, έτσι ξεκινούσε λοιπόν και μια διδασκαλία που μίλαγε για την αγάπη, την ισότητα, ότι όλοι είμαστε μέσα μας, έχουμε τον πατέρα μας, να ξεφεύγουμε από πάρα πολλά πράγματα, τα πιο πολλά που ξέρετε. Λοιπόν, όμως σας είπα, κάθε φορά που έρχεται ένα φως θετικό, λόγω των νόμων των αντιθέτων, απ' την άλλη δημιουργήσει μια σκιά. Πάντοτε υπάρχει και μια αρνητική δύναμη, θα λέγαμε εξίσου δυνατή, όπως ήταν ο Ιησούς. Μόνο που ήταν δυνατή στις αρνητικές συχνότητες. Και επειδή από τότε, φίλοι, υπάρχουν αυτοί, συσσαγωγικά, οι αρνητικοί που θέλουν να χειραγωγούν τον κόσμο, έτσι, δηλαδή όντα ανωτέρων πυκνοτήτων που χειραγωγούσαν πάλι τον κόσμο, όπως είναι θετικοί, έτσι είναι και αρνητικοί. Και επειδή εκείνη την εποχή με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν είχαν φτιάξει και διοικούσαν πραγματικά τον κόσμο, το χειραγωγούσαν. Λοιπόν, μόλις είδαν αυτό το πράγμα, όπως και άλλα θέματα που οδηγούν τον άνθρωπο σε ένα ξύπνημα, μια αφύπνιση, δουλέψανε αντίθετα, βάλανε δυνάμεις, διαστρεβλώσανε με σκοπό να γίνει ένα ιστορικό γεγονός όπως αυτό πάνω κάτω που έχουμε μάθει, και να συλλάβουν τον Ιησού, να περάσει από διάφορες δοκιμασίες και στο τέλος να τον θανατώσουν. Άλλοι λένε ότι επέζε και έφυγε με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Το θέμα δεν είναι αυτό τι γίνει στην πραγματικότητα, φίλε, για τον άνθρωπο σαγωγικά δάσκαλο μοιημένο Ιησού, αλλά τα λόγια που είπε. Πάει και το δεύτερο κομμάτι, φίλοι, σχετικά με τον Ιησού σαν άνθρωπο. Και τώρα ας πιάσουμε λοιπόν τη χριστική συνείδηση. Η χριστική συνείδηση είναι η συνείδηση που είχε φτάσει και ήθελε να κάνει τους ανθρώπους να φτάσουν και εκείνοι ο Ιησούς, ο δάσκαλος Ιησούς. Η χριστική συνείδηση ήταν η συνείδηση που είχε η οντότητα που σαρκώθηκε σαν Ιησούς. Η χριστική συνείδηση είναι η πράσινη αυτή ακτίνα της τέταρτης πυκνότητας της παγκόσμιας αγάπης, της σχέσης μας με το όλον, με τη φύση, με τα πάντα και πάνω απ' όλα με τον εσωτερικό μας πατέρα, ότι μέσα μας υπάρχει ο Θεός, εκδηλώνουμε. Όλη αυτή η σχέση παγκόσμια που λέμε αγάπη διαδόθηκε έτσι μέσω της δασκαλίας του Ιησού. Διαδόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, διαδόθηκαν ότι πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι, ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο έλεγχος και όλα τα διάφορα άλλα πράγματα που μέσω της ιστορίας και του δράματος που εκτυλήθηκε με τον Ιησού περάσανε τα διάφορα όντα, τα αρνητικά θα λέγαμε, για χειραγώγηση του κόσμου. Η χριστική λοιπόν συνείδηση, φίλοι, είναι η συνείδηση αυτή που είπαμε τώρα, αυτή η συχνότητα θα λέγαμε, εκείνο το επίπεδο, εκείνη η συλλογική συνείδηση που θα εσαρκωθεί σε κάθε έναν από τους ανθρώπους που θα είναι πλέον όντα της τέταρτης ακτίνας, έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήθελε και έδωσε στην ανθρωπότητα ο Ιησούς. Όσον αφορά, φίλοι, ότι πήρε τις αμαρτίες άλλων, αυτά τα πράγματα φυσικό είναι να είναι παραβολικά. Δεν εννοούν κανένα δεν έσωσε ο Ιησούς. Δεν μπορεί να σώσει κανένα. Το μόνο που μπορεί να γίνει, είπαμε, είναι παράδειγμα. Όταν λένε ότι ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες πάνω μας, εννοείται ότι σαν συλλογική συνείδηση η ανθρωπότητα έχει ένα κάρμα, θα λέγαμε. Αυτό το κάρμα λοιπόν είναι αναλόγως το κάρμα που έχει ο καθένας από εμάς. Γενικοποιημένο. Φανταστείτε λοιπόν ο Ιησούς από τη στιγμή που μπήκε και αυτός στην ομάδα που λέμε ανθρωπότητα, το επίπεδο το δικό του, πώς αναβάθμισε όπως όλων των επιπέδων, όπως όλων των ανθρώπων που είναι σε υψηλές συχνότητες, πώς αναβαθμίζει την ανθρωπότητα. Θα λέγαμε σαν να ρεγουλάρισε το κάρμα και υπήρχε τόσο ψηλή αναβάθμιση, παραβολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι πήρε στα αμαρτία μας κόβοντας το κάρμα που είχαμε σαν ανθρωπότητα, σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά και σε γενικά πλαίσια, αν το καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να λέγαμε πολύ απλά ότι κατέβασε το μέσο όρο ποσοστό κάρματος που είχαμε προς το αρνητικό και πήγε, ας πούμε, πιο κοντά προς το θετικό. 10 λεπτά φτάσαμε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μας έμεινε εκείνο το κομμάτι που λέγαμε για την Καινή Διαθήκη, η παραβολή, η ψεύτικη σε εισαγωγικά ιστορία του Ιησού.
Λοιπόν, η ψεύτικη, σε εισαγωγικά, ιστορία του Χριστού, φίλοι, δεν είναι τίποτα άλλο από μια μύηση που παίρνει στα εσωτερικά επίπεδα, έτσι, και αυτή τη διαδώσανε ορισμένα όντα που είχαν πάρει τις διδασκαλίες από τη χαμένη Ατλαντίδα και βάλανε και τα λόγια του Ιησού τα τροποποιήσαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί κάποιος να περάσει από εθελημένα πάθη και αναγνώριση του αυτού του για να έρθει στην δική του αυτοπραγμάτωση, στην δική του χριστοποίηση, στην επίτευξη του ενσένωσης με τον ανώτερο εαυτό του. Και τι εννοούμε με αυτό? Κάθε φορά που διαδραματίζεται αυτό που λέμε στην Καινή Διαθήκη, κάθε ρόλος, φίλοι, υπάρχει μέσα μας. Κάθε ρόλος υπάρχει μέσα μας. Εμείς στα εσωτερικά πεδία υποτίθεται ότι θα πάρουμε την... Θα είμαστε εμείς ο ίδιος ο Χριστός. Και μέσα μας, λοιπόν, θα εκτυλιχθούν όλα αυτά τα πάθη του Χριστού για να τα υπερνικήσουμε, να φτάσουμε στη Σταύρωση και να αναστηθούμε. Με λίγα λόγια, θα αναπτύξω λίγο το θέμα και θα πω ότι κάθε ένας από εμάς, λοιπόν, θα έχει μέσα του ένα εγώ, μια προσωπικότητα, έναν εαυτό, που αυτός ο εαυτός του μπορεί να είναι ο Καϊάφας, που δεν ανέχεται τίποτα και νομίζει ότι πάντα έχει αυτός δίκιο και δεν ανέχεται τίποτα άλλο. Αυτός ο εαυτός θα μπορεί να είναι ο άπιστος Τωμάς, που δεν πιστεύει άμα δεν δει. Αυτός ο εαυτός θα είναι ο Ιούδας, που πρόδωσε όλα τα πιστεύω του. Αυτός ο εαυτός μπορεί να είναι ο Παύλος, που στη δύσκολη στιγμή ξέχασε και δεν έκανε ότι δεν ήξερε από αυτά τα πράγματα και άλλαξε συμπεριφορά. Όλοι φίλοι, το δράμα που έχει παιχτεί εκεί πέρα είναι μια μίμηση στα ανώτερα πεδία για αυτούς που εσωτερικά περνάνε αυτές τις καταστάσεις μέσα τους και έξω τους. Και μάλιστα υπήρχαν και τελετές που σε εισαγωγικά τους κάναν τα σημάδια εδώ πέρα και τους στιγματίζανε για να μπορούν εσωτερικά να περνάνε αυτή τη μίμηση, έτσι, που είχε έρθει από την Ατλάντια εποχή. Εξού, φίλοι, για όσους ξέρουν, για τα στίγματα, είναι ένα είδος πάλι μίμησης που είναι τόσο στα εσωτερικά πεδία που το περνάνε τόσο πολύ έντονα μερικοί άνθρωποι πιστοί στον χριστιανισμό, έτσι, όπου φαίνονται και τις εκδηλώσεις στην φυσική κατάσταση των που ζούμε εδώ πέρα κανένα φορά και το εξερευνούν οι επιστήμονες και τα διάφορα άλλα θαύματα συσσαγωγικά που γίνονται. Φτάνοντας αυτήν την κατανόηση και περνώντας από όλες κατανοήσεις όλους εαυτούς μας, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο, φίλοι, που θα τους αγαπήσουμε, ενώ θα έχουμε σταυρώσει την προσωπικότητα, έτσι, θα έχουμε σταυρώσει τον εαυτό μας, θα τον έχουμε κάνει αυτό το εγώ να πεθάνει ώστε να αναστηθεί ο ανώτερος αιώνιος εαυτός μας. Και μόνο μέσω της σταύρωσης και της συγχώρεσης, εννοώ της αγάπης όλων, της κατανόησης για ποιο λόγο γίνονται όλα, ότι αυτά που γίνονται γίνεται για να μας αναβαθμίσουν, αλλά μέσω του πόνου, γιατί είπαμε απλές διδασκαλίες είναι, φτάνουμε σε αυτό το σημείο, φίλοι, ώστε να σταυρωθούμε, να περάσουν 3 μέρες της μετάβασης, έτσι, κάθε φορά περνάει ένα θάνατο κάποιος άνθρωπος, έτσι, υπάρχουν αυτό που λέμε το τριήμερο της μετάβασης, που είναι σε μια λύθη, ένα διαφοροποιημένο λίμπο, όνειρο, που είναι σαν ένας λιποθυμίας μέχρι να ξυπνήσει στα ανώτερα επίπεδα. Λοιπόν, και αυτές οι 3 μέρες, λοιπόν, μετά ανασταίνεται στο καινούριο αιώνιος εαυτός, στο ανώτερο επίπεδο. Χοντρικά τα λέω, φίλοι, και κάτω από την κατάσταση τη χρονική που μας αφήνει το YouTube μέχρι τα 15 λεπτά. Επομένως, για να τελειώνουμε και να κάνουμε έτσι μια ολική, θα λέγαμε, εικόνα, είναι 4, λοιπόν, τα κριτήρια. Το «ον», έτσι, που δεν έχει το όνομα και σαρκώθηκε σαν το δεύτερο, τον Ιησού. Το τρίτο είναι η χριστική συνείδηση και το τέταρτο, φίλοι, είναι η παραβολή των παθών. Τι σήμαινε και για ποιο λόγο βγήκε και για ποιο λόγο υπήρξαν όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πολυδιάστητες, φίλοι, απόψεις για οτιδήποτε πράγμα έχει γίνει και το έχουμε ξαναπεί. Πιστεύω να βοήθησα. Ειρήνη σε όλους.